Να ρωτήσω κάτι. Την κυρία Σίφορτ φαντάζομαι τη γνωρίζετε. Την έμαθα. Δεν την γνωρίζατε στο Μέγαρο Μαξίμου, όχι. Όχι. Λοιπόν, κυρία Σίφορντ, να θυμίσουμε ότι, αν καταλαβαίνω καλά, υπήρξε σύμβουλος της κυβέρνησής σας σε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Έχει εμφανιστεί στη λίστα των παρακολουθήσεων και σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στους New York Times, δηλαδή όχι τέλος πάντων σε ένα τυχαίο έντυπο, όπου η κυρία Σίφορντ φέρεται να έχει μπει σε καθεστώς παρακολούθησης μέσω του εμβόλιο.gr, μέσω αυτής της πλατφόρμας στην οποία μπαίναμε όλοι για να κλείσουμε το ραντεβού μας να κάνουμε το εμβόλιο. Μέσω αυτής της πλατφόρμας στην οποία μπαίναμε όλοι για να κλείσουμε το ραντεβού μας να κάνουμε το εμβόλιο. Γνωρίζετε κάτι γι' αυτό? Όχι, δεν γνωρίζω τίποτα γι' αυτό. Πιστεύετε ότι αυτό έχει κάποια βάση? Οι καταγγελίες αυτές, το δημοσίευμα αυτό έχουν κάποια βάση όλα αυτά? Δεν μου φαίνεται να έχουν κάποια βάση. Έχω ξανακούσει πράγματα για το εμβόλιο ότι αξιολογήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ενδεχομένως από κάποιους για να εισβάλλουν με τα παράνομα λογισμικά στα κινητά τους τα προσωπικά τους στοιχεία. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με τη χρήση των παράνομων λογισμικών είναι κάτι που από την πρώτη στιγμή θέσαμε στη διάθεση της δικαιοσύνης και των διοκτικών αρχών όλες μας τις δυνάμεις για να ερευνηθεί αυτό το ζήτημα. Άρα κατηγορηματικά μπορείτε τουλάχιστον να διαβεβαιώσετε ότι δεν θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει ως όχημα την πλατφόρμα του εμβόλιο για να παγιδεύσει κινητά? Κατηγορηματικά έχω πει και προσωπικά και ως κυβέρνηση πάρα πολλές φορές ότι οτιδήποτε συνδέεται με τα παράνομα λογισμικά δεν έχει καμία σχέση με καμιά επίσημη ελληνική αρχή. Θα μπορούσε κάποιος άλλος να μπει και να χρησιμοποιήσει το εμβόλιο? Είναι αντικείμενο των ερευνών. Έχουμε δει πολλά να γίνονται στην Ευρώπη με τα παράνομα λογισμικά. Κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτο σε αυτό. Άλλωστε, αυτή είναι μια πραγματικότητα, μια πρόκληση με την οποία αντιμέτωπες όχι μόνο η κυβέρνηση στην Ελλάδα, αλλά και πολλές κυβερνήσεις ξένων κρατών. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι διαβλητή η πλατφόρμα των εμβολιασμών για να πει. Δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό, αλλά εγώ αυτό για το οποίο μπορώ κατηγορηματικά. Αν είχαν εμβόλιο με παράνομο λογισμικό, τι τι κάναν τι γυναίκε αυτήν? Κατηγορηματικά. Αν είχαν εμβόλιο με παράνομο λογισμικό, τι τι κάναν τι γυναίκε αυτήν? Αυτό που εγώ μπορώ να πω κατηγορηματικά είναι ότι τίποτα που να συνδέεται με τα παράνομα λογισμικά δεν έχει σχέση με καμιά επίσημη αρχή ασφαλείας ή άλλη δημοσία υπηρεσία του ελληνικού κράτους.